Σπέρες. Ήμασταν εδώ, ράζομαι με σινιόρα Έλλης. Χάρη. Λέμε τι βίντεο να κάνουμε. Ζήτησα κάποιες ιδέες στο Facebook, τον άλλο για τον Μπούτσο. Και συζητήκαμε μόνοι μας. Λέμε να κάνουμε μια υπέροχη ιδέα που είναι το Who is most likely to, που σημαίνει ποιος είναι πιο πιθανό να. Εντάξει, πολύ classic challenge, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει. Εμάς μας άρεσε. Εμάς μας άρεσε. Αυτό θα κάνουμε. Οπότε στην ουσία κάνουμε ερωτήσεις και λέμε ποιος ήταν πιο πιθανό να κάνει αυτό. Ξεκινάμε. Ναι. Ποιος είναι πιο πιθανό να είναι εθισμένος στον οργανισμό. 2-1. Γιατί αυτό. Γιατί το πιστεύουμε και δύο αυτό. Γιατί προφανώς, επειδή είσαι αγόρι και καλά τα αγόρια το έχουν πιο πολύ ανάγκη. Α. Όχι και καλά, ισχύει. Οκ. Ποιος είναι πιο πιθανό να του λείπει. Κράστο, το κράστο του. Να του λείπει. Όχι. Χάρης. Ναι! Θα το αναλύσουμε τώρα. Ναι, θέλω να το αναλύσουμε γιατί έχω και πρακτικά δεδομένα. Ωραία, θα το αναλύσουμε αποδείξεις. Λοιπόν. Ναι, οκ, okay, αυτή η λέξη που είπες που δεν θα μπει στο βίντεο, ναι. Αλλά. Εσύ είσαι πιο πιθανό να σου λείψει. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Ναι. Ποιος είναι πιο πιθανό να είναι εθισμένος στα ναρκωτικά. Κάτσε στα ναρκωτικά. Ναι. Εγώ δεν ξέρω. Αλήθεια. Ναι. Γιατί έχεις κάτι τάσεις, ξέρω εγώ, LSD. Ναι, ισχύει. Φάκιου. Θα μαλώσουμε σ' όλα. Άντε γαμίσου, εγώ δεν κάνω. Ποιος είναι πιο πιθανό να έχει ραγισμένη καρδιά. Να έχει ραγισμένη καρδιά. 1, 2, 3. Είσαι έτοιμος. Ναι, οκ. Δεδομένο. Ξεκάθαρα πράγματα. Εντάξει και εσύ, αλλά πιο πολύ εγώ. Πιο πολύ εσύ, ναι. Τα κορίτσια είναι πιο ευάλωτα. Ναι. Ή όχι. Ποιος είναι πιο πιθανόν να κάνει κάτι μεγάλο. Πόσο μεγάλο. Τι εννοεί, να πετύχει κάτι μεγάλο. Ναι, ναι, ναι. Α, δεν ξέρω. Ναι, ούτε κι εγώ. Και οι δύο. Ξέρω, λόγω του ότι εγώ πολλές φορές βαριέμαι να ασχοληθώ παραπάνω με κάτι, θα ψηφίσω σένα. Ναι, κι εγώ εμένα. Φτάνω! Έπρεπε να ψηφίσεις εσύ εμένα. Εμά που βαριέσαι. Οκ. Ποιος είναι πιο πιθανό να καταλήξει φτωχός. Είναι πάρα πολύ πιθανό. Έχουμε χειροκριστά παραδείγματα κάθε μέρα για το πώς ξοδεύω τα λεφτά μου. Ναι, είναι πάρα πολύ σπάταλος. Ποιος είναι πιο πιθανό να ενδιαφέρεται σεξουαλικά για το ίδιο φίλο. Γιατί το λες όμως εσύ. Γιατί σε κοπέλα και κοπέλες γενικώς έχουν την τάση να είναι πιο ομοφιλόφιλες από τα αγόρια. Ναι, ισχύει. Ενώ τα αγόρια δεν είναι. Είναι ομοφιλόφιλοι, δεν είναι έτσι. Νόμιζα ότι σου είχα πει κάτι, ρε παιδί μου, τον είχα ψήσει. Α, εντάξει. Ποιος είναι πιο πιθανό να οδηγάει καλύτερα. Εντάξει, αγόρι. Ξεκάθαρα. Οκ. Ποιος είναι πιο πιθανό να κουραστεί τους συντρόφους του. Να κουραστεί δηλαδή. Όντως, να ισχύει βασικά. Ποιος είναι πιο πιθανό να θέλει να παντρευτεί έναν celebrity. Οκ. Δεν χρειάζεται. Α, καλά, στο επόμενο έχω ήδη βγει. Ποιος είναι πιο πιθανό να παντρευτεί πρώτος. Yay! Αύριο, ξέρω εγώ. Ποιος είναι πιο πιθανό να μείνει για πάντα μόνος του. Για ποιο που στείλω εγώ όμως. Ξέρεις γιατί. Γιατί γενικά μέχρι τώρα συνέχεια αλλάζεις, ρε παιδί μου, ψάχνεσαι. Και δεν νομίζω ότι θα μείνεις για πάντα μόνος, αλλά είναι πιο πιθανό από μένα. Ποιος είναι πιο πιθανό να παντρευτεί κάποιον χωρίς να τον αγαπάει. Και θα σου απαντήσω και σε αυτό για ποιο λόγο. Πες. Γιατί. Ναι. Εσύ, λόγω του ότι έχεις πει ότι θες να παντρευτείς νωρίς, μπορεί ας πούμε να φτάσεις συνέλεγε γύρω στα 25-26 που να αρχίσεις να νιώθεις την πίεση ότι πρέπει να παντρευτείς γιατί αυτό έχεις στο μυαλό σου. Και να βρεις κάποιον που θεωρείς ότι τον αγαπάς κτλ. Ναι, και πάντα να τον παντρευτείς. Οπότε μπορείς να αλλάξεις και στην ταμπέλα σου και να βάλεις το Έλλης. Δεν συμφωνώ γιατί άμα τύχει αυτό δεν θα τον παντρευτώ, απλά δεν θα παντρευτώ νωρίς. Και εγώ επέλεξα εσένα. Ήδη μπορεί να έχει μεγάλο φυσιάξε. Κοίτα, το έχω δει και από χειροπιαστά παραδείγματα. Δηλαδή, συνήθως οι άντρες είναι αυτοί που ξανακοιτάνε όταν είναι παντρεμένοι, ρε παιδί μου. Γιατί. Ναι, ισχύει. Γι' αυτό. Ποιος είναι πιο πιθανό να μην μπορεί να κρατήσει το γέλιο του σε πολύ σοβαρές καταστάσεις, ξέρω εγώ. Εγώ θα πω. Οκ. Και οι δύο, βασικά. Ναι, όντως. Εγώ γελάω μόνος μου. Και εγώ γελάω μόνος. Οπότε, ναι. Δεν μου έχει τύχει βέβαια. Θα ήθελα να. Εμένα μου έχει τύχει λίγες φορές. Σε πολύ σοβαρές, ρε παιδί μου. Πολύ σοβαρές. Ναι. Ναι, ρε. Θα πρέπει να πας να γελάσεις κανένα κηδεία, ας πούμε, τίποτα. Έχω γελάσει κηδεία. Έχεις γελάσει σε κηδεία. Όμα λέει. Δεν το έχω φτάσει εκεί, αλλά. Ποιος είναι πιο πιθανό να πατήσει τον σύντροφό του. Εντάξει, αλλά να πω κάτι. Να πω κάτι σε αυτό το σημείο. Ναι, πες. Είναι πιο πιθανό θεωρητικά. Εντάξει. Ναι, οκ, δεν λέω ότι θα το κάνεις. Πρακτικά δεν είναι. Απλά.
Πρακτικά δεν είναι. Απλά λόγω φύσης αντρός γυναικός το βάζουμε. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, συμφωνούμε σε αυτό. Συμφωνώ. Okay. Βασικά, όχι, άντε γάμισε. Ποιος είναι πιο πιθανό να είναι χόρνη, πολύ χόρνη. Βάση Νέλης. Τρία. Γεια. Ήμουν ο Χάρης, ήταν η Ελισάβετ, ήμασταν YouTubers. Και αυτό ήταν το challenge του likely to most. Αντιγιά ρε.